Τώρα, αν θέλετε και μια φράση από μένα, εγώ θα επαναλάβω, Μάρα, αυτό που είπα και όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις, με τις προφυλακίσεις τότε του αρχηγού της Χρυσή αυγή, του Νίκου Μιχαλολιάκου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Χρήστου Παπά. Θα επαναλάβω δηλαδή ότι είναι πολύ βασικό το να δεθούν οι υποθέσεις αυτές με αποδείξεις, με στοιχεία, ώστε να δικαιωθούν και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ε, όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και είναι πολύ βασικό αυτό, διότι διαφορετικά ελοχεύει ο κίνδυνος να δούμε τα ποσοστά της χρυσή Αυγής να ανεβαίνουν και πάλι ψηλά. Ε, ήδη πρέπει να πω ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε τα ποσοστά του κόμματος αυτού και πάλι φουσκωμένα ε, πράγμα που σημαίνει με κατά ψήφια. τη γνώμη μου ότι θα πρέπει να κινηθεί η δικαιοσύνη με ταχύτητα ε, αλλά και με πολύ μεγάλη προσοχή δηλαδή τηρώντας σχολαστικά σαν Ευαγγέλιο την ε, νομιμότητα. Ε, τώρα για το ότι οι συγκεκριμένοι ε, είναι θειασότες της 21ης Απριλίου Ότι ορισμένοι από αυτούς είναι θειασότες ναζιστικών ιδεών Και μάλιστα έχουν κατά καιρούς προβεί σε λεκτικές και όχι μόνο ακρότητες Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία Επειδή όμως αυτό που διώκεται σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν είναι οι ιδέες Αλλά οι πράξεις, οι πράξεις βίας εμπροκειμένου, είναι, ξαναλέω, πολύ κρίσιμο να τηρηθεί απόλυτα η νομιμότητα, να είναι σχολαστική η τήρησή τη και να δεθούν οι υποθέσει με στοιχεία που θα καθιστούν αδιαμφισβήτητη την ανάμιξη των συγκεκριμένων πολιτικών στα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται.